από την ΕΤ3 ο κύριος Θωμάς Τσίμπας. Δεξιά, κύριε Πρόεδρε. Δεξιά, κύριε Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι. Κύριε Πρόεδρε, κατά τη χθεσινή σας ομιλία αναφερθήκατε σε μια σειρά από θέματα που άπτονται της οικονομίας. Η ερώτησή μου είναι πόσο εφικτές θεωρείτε ότι είναι οι προτάσεις τις οποίες καταθέσατε και διατυπώσατε και εκτιμάτε ότι μπορείτε να τις υλοποιήσετε με τους Ευρωπαίους στο πλάι σας ή ελοχεύει ο κίνδυνος να βρεθούν απέναντί σας. Ευχαριστώ. Κύριε Τσίμπα, πρότεινα ένα διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής, το οποίο στηρίζεται στο τρίπτυχο λιγότεροι φόροι, λιγότερες δαπάνες, αποτελεσματικότερο κράτος. Προσδιορίσα με απόλυτη σαφήνεια τους φορολογικούς συντελεστές που θέλουμε να μειώσουμε από τη στιγμή που θα γίνουμε κυβέρνηση. Κοστολόγησα το ύψος αυτών των παρεμβάσεων και με απόλυτη ειλικρίνεια αναφέρθηκα στην ανάγκη να υπάρχουν ισοδύναμα μέτρα περικοπής δαπανών τα οποία προσδιορίσα με απόλυτη ακρίβεια. Κατά συνέπεια, το σχέδιο το οποίο προτείναμε είναι απολύτως εφαρμόσιμο και θα σας ζητούσα να συγκρίνετε αυτό το οποίο πρότεινα εγώ με αυτά τα οποία είχε προτείνει ο κύριος Τσίπρας πριν από 2 χρόνια, όταν έταξε παροχές ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ και κατέληξε να πάρει μέτρα ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί και πέρα, ήμασταν απολύτως ξεκάθαροι και σαφείς ότι περαιτέρω μείωση φορολογικών συντελεστών μπορεί να υπάρξει υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να επαναδιαπραγματευτούμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας τον στόχο μείωσης του πρωτογενούς πλεονάσματος. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τον κάνουμε για έναν απλό λόγο. Είμαστε αξιόπιστοι, είμαστε φερέγγοι και δεσμευόμαστε ότι θα εφαρμόσουμε στο ακέραιο το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα και όλες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο τρίτο πρόγραμμα, χωρίς αστερίσκους και χωρίς υποσημειώσεις. Εμείς δεν πηγαίνουμε στην Ευρώπη ούτε ως επέτες, ούτε διεκδικώντας στόχους οι οποίοι είναι ανέφικτοι. Γι' αυτό και πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα, σε συνεννόηση με τους πιστωτές μας, να τους πείσουμε αξιόπιστα για την ανάγκη να πετύχουμε και τη μείωση των στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος. Η κυρία Ζωτελία Πελώνη από την εφημερίδα Καθημερινή. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Το τελευταίο διάστημα έχετε ανεβάσει ιδιαίτερα τους τόνους σε ό,τι αφορά παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον χώρο της δικαιοσύνης, των μέσων ενημέρωσης, στο τραπεζικό σύστημα. Έχετε μιλήσει ενίοτε για προσβολή των θεσμών, για αθέμητες πρακτικές. Χθες το βράδυ είπατε ότι η κατάσταση βρίσκεται στα όρια της εκτροπής. Η ερώτησή μου είναι, μήπως είναι αυτό υπερβολικό? Είπατε ακόμη ότι ο λαός πρέπει να πάρει τη δημοκρατία στα χέρια του, χρησιμοποιώντας, θα έλεγα, μια ασυνήθιστη φρασιολογία για εσάς και για το κόμμα σας. Τι εννοείτε ακριβώς, πώς να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να κατέβει στους δρόμους? Ευχαριστώ. Ένας τρόπος, κυρία Πελώνη, υπάρχει ο λαός να πάρει τη δημοκρατία στα χέρια του και αυτή είναι η προσφυγή στις κάλπες. Εμείς ζητούμε εκλογές επιτακτικά, διότι πιστεύουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη για τον τόπο. Και είναι επικίνδυνη για τον τόπο όχι απλά διότι δεν έχει τη δυνατότητα να βάλει την οικονομία σε μια τροχιά ανάκαμψης, αλλά διότι υπονομεύει και τους ίδιους τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Έχω μιλήσει εκτεταμένα για αυτές τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, για τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τον έλεγχο του κράτους, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ίδια η Βουλή. Θυμίζω ότι από τις 14 Ιουνίου έχω στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτσι, με τον οποίο αποδεικνύω ότι σήμερα η Βουλή λειτουργεί περίπου στα όρια της συνταγματικής νομιμότητος. Δυστυχώς απάντηση δεν έχω πάρει. Κατά συνέπεια, είμαι απολύτως σαφής και ξεκάθαρος. Όσο πιο σύντομα γίνουν οι εκλογές, τόσο καλύτερο θα είναι για τον τόπο. Το κόστος των εκλογών, διότι κάθε εκλογική διαδικασία έχει και ένα κόστος, είναι πολύ μικρό μπροστά στην τεράστια ζημιά την οποία κάνει η παραμονή του κύριου Τσίπρα στην εξουσία. Ο κύριος Λαπαναίτης από το News 247, παρακαλώ.
Γεια σας κύριε Πρόεδρε, News 24-7. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε καλέσει την κυβέρνηση και τον κύριο Τσίπρα προσωπικά. Από εδώ κύριε Πρόεδρε. Ψάχνω να σας βρω. Από εδώ. Μάλιστα, ήσασταν κρυμμένος. Λοιπόν, έχετε καλέσει την κυβέρνηση και τον κύριο Τσίπρα προσωπικά με έντονο, επιτακτικό και απόλυτο τρόπο να κλείσει άμεσα την αξιολόγηση. Καταρχήν θέλω να σας ρωτήσω σε τι διαφωνείτε με την κυβέρνηση όταν και από τη μεριά της έχει εξαγγελθεί ο ίδιος στόχος να κλείσει δηλαδή άμεσα η αξιολόγηση προκειμένου να ανοίξει συζήτηση για το χρέος και κατ' ουσίαν πώς μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση όταν το άμεσο κλείσιμο της αξιολόγησης προϋποθέτει και την πλήρη ικανοποίηση των δανειστών, οι απαιτήσεις των οποίων για νέα μέτρα είναι δεδομένες. Δεν φοβάστε την κριτική της κυβέρνησης και μάλιστα ακούσαμε σήμερα και τον κύριο Τσίπρα να σας αποκαλεί, αν δεν κάνω λάθος, καλό παιδί των δανειστών? Κύριε Παναίτη, πραγματικά εκπλήσωμαι μερικές φορές με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, το τρίτο πρόγραμμα, και καθυστέρησε 8 μήνες να ολοκληρώσει την πρώτη αξιολόγηση. Και ξέρετε ποιο ήταν το κόστος αυτής της καθυστέρησης? Η επιβολή του δημοσιονομικού κόφτη. Όσο καθυστερεί η υλοποίηση της αξιολόγησης, σε τόσο δυσμενέστερη θέση έρχεται η ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζετε και το γνωρίζουν και οι Έλληνες πολίτες ότι σήμερα ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες από την πρώτη αξιολόγηση. Και γνωρίζετε και το γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες και ειδικά οι επιχειρηματίες ότι υπάρχουν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία η χώρα δεν έχει ακόμα πάρει, από τα οποία το 1,7 δις θα επιστρέψουν στην αγορά για να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αξιολόγηση? 15 εκκρεμότητες υπάρχουν. Τεχνικού χαρακτήρα θα σας έλεγα οι περισσότερες, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κόστος. Όμως είναι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό στίγμα. Γιατί δεν τις υλοποιεί η κυβέρνηση? Τι είναι αυτό? Είναι ανικανότητα? Είναι αδιαφορία? Είναι εσωτερικές συγκρούσεις στην κυβέρνηση μεταξύ του κύριου Τσίπρα, του κύριου Σκουρλέτη, ο οποίος μπορεί να διαφωνεί με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας? Δεν ξέρω τι είναι, αλλά βλέπω το αποτέλεσμα. Και προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχει την πολυτέλεια η χώρα να ξαναμπεί άλλη μια φορά στην περιπέτεια της αέναης διαπραγμάτευσης, για να φτάσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον, σε κάποιους μήνες, με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο, να ζητούνται πρόσθετα μέτρα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν οφείλει μία ώρα αρχίτερα να ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση την οποία ο ίδιος συμφώνησε, να εκταμιευθεί το υπόλοιπο της πρώτης δόσης και να προχωρήσουμε μετά το συντομότερο δυνατόν στη δεύτερη αξιολόγηση. Η αγορά δεν αντέχει άλλο να περιμένει τους πειραματισμούς του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Στέφανος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, παρακαλώ. Ευθεία μπροστά. Σας άκουσα να λέτε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να πάμε σε εκλογές. Είπατε ότι είναι επικίνδυνη η κυβέρνηση. Όσο περνάει ο καιρός, είπατε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και καλέσατε τον κύριο Τσίπρα να προχωρήσει να κλείσει τη διαπραγμάτευση. Σας κατηγορούν για βιασύνη. Και έχοντας υπόψη μας και το πολιτικό περιβάλλον, αναρωτιέμαι με ποιους θα συνεργατίζετε στην επόμενη φάση, αν γίνεται, αν πάρει την πλειοψηφία μετά από εκλογές, δεδομένου ότι το πολιτικό τοπίο έχει σπάσει σε πολλά μέτωπα και η αλλαγή του εκλογικού νόμου στις μεθεπόμενες εκλογές δημιουργεί τετελεσμένα στη μεγάλη παγίδα του ΣΥΡΙΖΑ που έκοψε τον πόνο στο πρώτο κόμμα. Σας ρωτώ λοιπόν, αν είστε έτοιμος, γιατί δεν ακούω για συνεργασίες και συζήτηση με άλλους πολιτικούς φορείς, με ποιους θα συνεργαστείτε αν πάρετε την πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές που τόσο έντονα ζητάτε? Καταρχάς, κύριε Διαμαντόπουλε, χρησιμοποίησατε τη λέξη «βιάζομαι». Δεν βιάζομαι εγώ. Η κοινωνία βιάζεται. 85% των πολιτών έχουν αρνητική άποψη για την κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα. Και αναρωτιέμαι αν ο κύριος Τσίπρας ακούει αυτή τη βοή της κοινωνίας. Την αγανάκτηση, την οργή από τα ψέματα και από την αναποτελεσματικότητα. Έρχομαι τώρα στην ουσία της ερώτησής σας. Κοιτάξτε, εγώ θα ζητήσω μια ισχυρή πολιτική εντολή για μεταρρυθμίσεις σε όλο το φάσμα των πεδίων δημόσιας πολιτικής. Θα επιδιώξουμε το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν είμαι σε θέση από τώρα να προκαταβάλω τη σύνθεση της επόμενης Βουλής.
Ένα πράγμα όμως μπορώ να σας πω. Ότι και αυτοδύναμη να είναι η Νέα Δημοκρατία, θα επιδιώξει την μέγιστη δυνατή συνεργασία για τη δημιουργία όσο το δυνατόν πιο ευρείας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην επόμενη Βουλή.